Καλησπέρα σας. Η ρίστα σε όλα τα επίπεδα είναι αποφασισμένη να στηρίξει την γερμανική κυβέρνηση, στέλνοντας μηνύματα ότι δεν φοβάται ούτε μια χρεοκοπία της Κύπρου, ούτε ανησυχεί για τις διαπραγματεύσεις Μόσχας-Λευκοσίας. Πηγές της καγκελαρίας λένε ότι η κυρία Μέρκελ είναι αποφασισμένη για σκληρές διαπραγματεύσεις και όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Handelsblatt, δεν θα διστάσει να πείσει τις κυπριακές τράπεζες να καταρρεύσουν. Αυτό γιατί μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο κύριος Ολάν, πήρε διαβεβαιώσεις ότι η Ευρώπη σε νότο και βορρά θα τηρήσει ενιαία στάση. Με τα παραπάνω φαίνεται να συνδέεται η σημερινή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών της Ισπανίας, του κύριου Μανουέλ Μαρκαπλό, προς το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο πρώτος υπουργός χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου που παίρνει θέση έντονα επικριτική εναντίον της Κύπρου. Ο κύριος Μαρκάλο είπε, τον αναζητά η Κύπρος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ κακός δρόμος. Η Κύπρος είναι μοναδική περίπτωση για την υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης από την Κύπρο. Επίσης, ο Νόπερ Μπαρτ, υπεύθυνος προϋπολογισμού του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, δηλώνει και αυτός δεν πιστεύω ότι η Κύπρος έχει συστημική σημασία. Η μηχανική προστασία του ευρώ είναι επαρκής. Αυτά λένε τουλάχιστον για αυτή την ώρα. Τέλος, στο Βερολίνο διαμηνύουν ότι οι σχέσεις του Βερολίνου με τη Μόσχα είναι πολύ ισχυρές σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο και δεν πρόκειται να διαταραχθούν εξαιτίας της κυπριακής κρίσης. Πάντως η εφημερίδα Handelsblatt Olga αναφέρει ότι στο πρόσφατο Eurocup η Κύπρος απείλησε ότι αν μας αφήσετε να χρεοκοπήσουμε θα γίνουμε η Κούβα της Μεσογείου. Δηλαδή θα φέρουμε την πρόσφυγη στη Μεσόγειο. Όλγα. Πάμε και στη Ουάσιγκτον στον Μιχάλη Ιγνατίου να δούμε τι προκύπτει Μιχάλη από την τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη Κέρι. Όλα καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε όμως με την επικοινωνία του Υπουργού Οικονομικών του Τζακ Λιού με Ευρωπαίους ομολόγους του ανάμεσα του στον Γερμανό Υπουργό Σόιμπλε. Με τον τελευταίο συζήτησε διεξοδικά την κρίση στην Ευρωζώνη και ειδικά στην Κύπρο. Αν και το Υπουργείο δεν αναφέρει με ποιους υπουργούς συνομίλησε, το ΟΜΕΚΑ γνωρίζει ότι ο κ. Λιού συνομίλησε, όπως είπαμε, δύο φορές με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, συνομίλησε με τον πρόεδρο του Eurogroup και με τους υπουργούς οικονομικών της Γαλλίας και της Βρετανίας. Η άποψή του ποια είναι, πριν αυτό το σχέδιο στο οποίο κατέληξε το Eurogroup, είναι ένα σχέδιο το οποίο το αποδέχεται, το θεωρεί θετικό η αμερικανική πλευρά? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο κύριος Λιού ζήτησε άμεση επίλυση της κυπριακής κρίσης με δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο και θέλεται να προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το ΜΕΚΑ πληροφορήθηκε επίσης ότι ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Κέρι, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Κύπρου, τον κ. Αναστασιάδη. Συζήτησαν την κατάσταση όπως αυτή δημιουργήθηκε μετά την αποφάση του Eurogroup. Ήταν μια καλή συζήτηση, μας είπαν, αλλά δεν βγαίνει από τις πηγές μας ότι ο Αμερικανός Υπουργός υποσχέθηκε οτιδήποτε στον Κύπριο ηγέτη. Τις επόμενες ώρες προγραμματίζεται και τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Κέρι με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Υποβάλαμε ερώτηση στο Λευκό Οίκο εάν η κυπριακή κρίση συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Η απάντηση ήταν αρνητική, αλλά με βάση την εμπειρία μου πιστεύω ότι έγινε συζήτηση, διότι η Αμερικανική Εταιρεία Noble Energy είναι άμεσα αναμενεγμένη και ενδιαφερόμενη στα θέματα ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ. Όλα αυτά να παγούμε επίσης ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για την Αμερικανική σιωπή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ρωσίας στο πακετό διάσωσης, που ουδείς σε αυτή την πόλη μπορεί να φανταστεί ότι οι Αμερικανοί θέλουν να έχουν τους Ρώσους στα πόδια τους, ειδικά στη Μεσόγειο και πολύ περισσότερο μέσω του ελέγχου του Κυπριακού Φυσικού Αερίου. Βεβαίως, μερικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι για να δικαιούσε ένα παιδί πρέπει να έχει διάθεση και να προσφέρει, και είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί, αυτό βγαίνει από τις πηγές μας, δεν έχουν την πρόθεση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να βοηθήσουν οικονομικά την Κύπρο. Υπέβαλα πολλές ερωτήσεις για την αμερικανική θέση, αλλά δεν υπάρχει επίσημη απάντηση. Όμως σοβαρή διπλωματική πηγή υπενθύμησε ότι με βάση τη θέση των ΗΠΑ για την υπόθεση της ελληνικής ΔΕΠΑ, είναι βέβαιο ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και άλλες χώρες της Μεσογείου δεν πρέπει να καταστούν όμοιροι της Μόσχας. Αλλά τσάπα το θεωρεί. Το ακριβώς, το θεωρεί τσάπα. Και μάλιστα θα σας πω το εξής, ότι αυτή η θέση να μην καταστούν όμοιροι οι χώρες αυτές της Μόσχας εκφράστηκε από την εκπρόσωπο Βικτόρια Νούλαντ σε ερώτηση του ΜΕΚΑ και όταν τη ρώτησε για την υπόθεση της ΔΕΠΑ και άρα δικαιούμαστε να θεωρήσουμε
πούμε ότι η απάντηση αφορά και την προσπάθεια της Ρωσίας να ελέγξει μέσω της Κύπρου την ενεργειακή οικονομία στην περιοχή, αλλά οι ΗΠΑ δεν δίνουν χρήματα. Να δούμε τώρα το ρεπορτάζ.